αν αναλύσουμε τη λέξη προς και ευχή, προσευχή, αλλά στην πραγματικότητα είναι μία συνομιλία ενός ανθρώπου του πλάσματος με το κτίστη του. Συνομιλεί ο δημιουργός με το δημιούργημά του και το δημιούργημα συνομιλεί με το δημιουργό του. Μάθετε να προσεύχεστε οποιαδήποτε ώρα της στιγμής. Με κάθε τρόπο να μιλάτε στο Θεό. Αλλά να προσέχετε, γιατί ο διάβολος δεν θέλει να έχουμε αυτή την επικοινωνία και τη συνομιλία με το Θεό. Και γι' αυτό προσέξτε ότι την ώρα που πάμε να προσευχηθούμε βιαζόμαστε. Την ώρα που πάμε να προσευχηθούμε χασμουριόμαστε. Την ώρα που πάμε να προσευχηθούμε μας φέρνει νύστα ο δαίμονας. Αντίστητε το διαβόλο και φεύξε τα φημών. Αφήστε την ψυχή σας να πετάξει προς τα ουράνια. Όπως σας είπα, όπου και αν είσαι, εν παντί καιρό ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εφαρμόστε το, αδελφοί μου, και σιγά σιγά, ανεβαίνοντας τα στάδια, θα φτάσετε και θα επιτύχετε την ωερά προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Και την ωερά προσευχή εύχομαι ο Χριστός να σας την κάνει καρδιακή προσευχή. Και τότε θα αισθανθείτε όλο το μεγαλείο της πίστεώς μας. Τότε πραγματικά θα έχετε γίνει ένα με το Θεό. Όπως γίνεται ο αγαπημένος με την αγαπημένη του. Ενώνονται και οι ίδιοι βιώνουν ό,τι το καλύτερο μπορούν να ζήσουν. Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες. Ευρισκόμαστε στο κανάλι Γέρο Νεκτάριος. Ευχαριστώ την αγάπη όλων σας που παρακολουθείτε τόσο συχνά ό,τι ανεβάζουμε, ό,τι ομιλία κάνουμε, ό,τι έχουμε να πούμε προς εσάς και το διαδίδετε. Και θα επιθυμούσα επίσης όσοι έχετε Facebook να το διαδίδετε και να το ανεβάζετε ελεύθερα μέσα από το Facebook. Επίσης θα ήθελα να πω στην αγάπη σας να εγγράφεστε ως συνδρομητές και να προτρέπετε και άλλους φίλους σας, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε για την προσευχή. Πολλοί με ρωτούν, καταρχάς, πώς μπορεί να προσεύχονται. Δεν έχει κανένα νόημα, θα έλεγα, η στάση της προσευχής. Συνήθως οι Άγιοι, τους βλέπουμε στις εικόνες ή στις φωτογραφίες, να είναι γονατιστοί προσευχόμενοι και με τα χέρια έτσι οικετικά προς τα επάνω. Όμως, μπορεί να κάθομαι και στην καρέκλα μου, έτσι όπως κάθομαι εγώ, με κάτω το κεφάλι και ο νους μου να έχει ανέβει ψηλά στον ουρανό και να προσεύχομαι. Μπορεί να είμαι άρρωστος και να είμαι ξάπλα στο κρεβάτι. Και πάλι ο νους μου να ευρίσκεται και η ψυχή μου στα ουράνια και να επικοινωνεί με το Θεό. Γιατί προσευχή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επικοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Μια συνομιλία με το Θεό. Εμείς μιλάμε στο Θεό με την καρδιά μας, την ψυχή μας, με το στόμα μας και ο Θεός μας απαντάει εν της πράγμαση. Αυτό το οποίο λέμε προς το Θεό θα το δούμε μετά στην καθημερινή μας ζωή και θα τη βρούμε την απάντηση, ότι εκεί αυτό που είπαμε στο Θεό το βρήκαμε μπροστά μας. Η προσευχή είναι σύνθετη λέξη. Είναι προς και εύχου. Εύχομαι προς κάπου. Τι σημαίνει ευχή? Προέρχεται από τη λέξη εφ και έχω. Είναι το προς, το εφ σημαίνει καλός, καλά, σωστά. Προσεύχομαι για κάτι το καλό. Και το έχω δεν έχει εδώ την έννοια του κατέχω κάτι μόνο, αλλά το έχω σε πολλές φορές είναι σύνθετη, είναι μια λέξη η οποία έχει νόημα, όπως λέμε, εσοχή ή προεξέχει, δηλαδή τίνει προς κάπου, εσοχή ή τίνει προς τα κάτω, προεξοχή. Σήμερα δεν έχει αυτή την έννοια, αλλά στην αρχαία ελληνική την είχε όμως. Αυτό το έχω που σημαίνει ότι τίνω,
Άρα, τι είναι ο καλός προς κάπου. Προς τα πού λοιπόν απευθύνομαι? Προς τον Θεό μου, προς τον Ιησού Χριστό. Αυτό σημαίνει, αν αναλύσουμε τη λέξη προς και ευχή, προς ευχή. Αλλά στην πραγματικότητα είναι μία συνομιλία ενός ανθρώπου, του πλάσματος με το κτίστη του. Συνομιλεί ο Δημιουργός με το δημιουργημά του και το δημιούργημα συνομιλεί με το Δημιουργό του. Μάθετε να προσεύχεστε οποιαδήποτε ώρα της στιγμής. Με κάθε τρόπο να μιλάτε στο Θεό. Ακόμα προσευχή, να ξέρετε, δεν είναι μόνο όταν μιλάμε με την καρδιά μας και το νου μας, με την ψυχή μας, εξ όλης της καρδίας μας προς το Θεό. Προσευχή είναι και κάθε σωστή κίνηση, ενέργεια, εργασία που κάνουμε. Προσευχή δεν είναι μόνο όταν μιλάει η καρδιά. Δηλαδή προσευχή είναι και όταν ο γιατρός χειρουργεί και έχει ζητήσει από το Θεό και προσέχει πάλι την καρδιά του ασθενούς, όπου τη χειρουργεί, να την εκτελέσει σωστά και να γίνει επιτυχημένη η εγχείρηση. Και αυτό είναι μία προσευχή. Αλλά εμείς συνήθως τώρα ομιλούμε για την προσευχή αυτή που κάνουμε το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ. Ο άνθρωπος πρέπει να προσεύχεται εν παντή τόπο, εν παντή καιρό και συνεχώς. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Δηλαδή ο νους του και όλο του το είναι πρέπει να βιώνει συνέχεια το Θεό. Φυσικά ορίζουμε πολλές φορές και λέμε κάποια ώρα για να μην ξεχνιόμαστε και λέμε να κάνεις προσευχή στο Θεό το πρωί, το μεσημέρι, στο φαγητό σου, το μεσημεριανό, στο βραδινό φαγητό, το βράδυ, στο απόδειπνο, τη βραδινή προσευχή. Κάποιος θα ρωτήσει και θα πει «Και τι να λέω?» Αυτός που αγαπά το Θεό έχει να πει πολλά στο Θεό. Όπως όταν αγαπάς ένα πρόσωπο, έχεις πολλά να πεις με το πρόσωπο που αγαπάς. Πολλές φορές βλέπω ζευγάρια που το ένα αγαπάει το άλλο πρόσωπο. Μιλάνε στο τηλέφωνο και μιλάνε ώρες ατέλειωτες. Και όταν τους πεις «τέλειωνε», 2 ώρες έχεις κρατήσει το τηλέφωνο, σου απαντάει «εγώ, μα 5 λεπτά μίλησα». Έχασε την αίσθηση του χρόνου, διότι η συνομιλία του με το πρόσωπο που αγαπούσε το συνεπήρε. Το ίδιο λοιπόν πρέπει να συναρπάζει και εμάς. Η προσευχή να μας συναρπάζει και να φεύγει ο χρόνος χωρίς να το κατανοούμε. Αυτό σημαίνει και δείχνει το πόσο αγαπάμε το Θεό. Θες να δεις πόσο αγαπάς το Θεό? Χρονομέτρησε πόση ώρα του μιλάς. Όταν με το αγαπημένο σου πρόσωπο, με αυτό που είσαι ερωτευμένος ή ερωτευμένη, μιλάς ώρες και ατέλειωτες, μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στο σπίτι σου, στην εξοχή, σε μια βόλτα, ώρες ατέλειωτες. Και τι του λες? Του λες τη ζωή σου, το είναι σου, αυτό που ποθείς, αυτό που θέλεις. Το ίδιο λέμε στο Θεό. Και πρέπει να μιλάμε, αν πράγματι τον αγαπούμε, ώρες ατέλειωτες. Δείξε μου πόσο αγαπάς το Θεό από την προσευχή και το πόση ώρα δίνεις στο Θεό και μιλάς στο Θεό. Από εκεί θα κατανοήσω πόσο ερωτευμένος, πόσο αγαπημένος, πού τον έχεις στο Θεό μες στην καρδιά σου. Με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν έχεις πολλά, με ένα πρόσωπο, ένα γειτονά σου, του λες μια καλημέρα και φεύγεις. Αυτό αισθάνομαι όταν κάποιοι άνθρωποι μου λένε ότι, ξέρετε, κάνω ένα σταυρό το βράδυ πριν κοιμηθώ και πέφτω και κοιμάμαι. Τι κατανοώ? Είναι σαν και αυτό που βλέπω ένα κύριο γειτονά μου και του λέω «Καλησπέρα σας κυρία Θεόδωρε», «Καλησπέρα κυρία Μαρία» και προχωράω. Δεν έχω τι άλλο να πω μαζί του, γιατί μου είναι ξένος. Με ένα γνωστό μου όμως μπορεί να κρατήσει ώρα η ομιλία. Με ένα φίλο, με έναν άνθρωπο που αγαπάω, με ένα πρόσωπο, θα κρατήσει ατέλειωτες ώρες και αν τον αγαπώ και είμαι ερωτευμένος μαζί του, δεν θα θέλω να τελειώσει η κουβέντα και η συζήτησή μου. Αυτό είναι προσευχή, η οποία πρέπει να ξέρουμε ότι ξεκινά προς το Θεό δοξολογικά.
να τον δοξολογώ καταρχάς που με έφερε στο είναι, διότι δεν υπήρχα πιο πριν. Θα μπορούσα ποτέ να μην είχα γεννηθεί. Κι όμως με δημιούργησε ο Θεός. Με έφερε από την ανυπαρξία στο είναι και υπάρχω. Πόσες φορές τον ευχαρίστησα το Θεό που υπάρχω. Πόσες φορές τον ευχαρίστησα που ξύπνησα το πρωί και δεν πέθανα το βράδυ από ένα έμφραγμα, από ένα εγκεφαλικό, από οποιαδήποτε άλλη αρρώστια. Πότε ευχαρίστησα το Θεό που έχω και τις πέντε αισθήσεις μου, την αφή μου, την ακοή μου, την όρασή μου, την όσφρησή μου, τη γεύση μου. Θα μπορούσα να ήμουν κουφός, να έχανα από ένα τύχημα το ένα μάτι, να γεννιόμουν τυφλός, να μην είχα αφή, να μην είχα δύο πόδια. Πόσοι άνθρωποι από ατυχήματα έχουν μείνει με ένα πόδι? Καθημερινά γίνονται ατυχήματα. Πόσοι άνθρωποι παθαίνουν εγκεφαλικά? Τον ευχαριστώ το Θεό καθημερινά, τον δοξάζω που με έφερε στην ύπαρξη και τον ευχαριστώ μετά, γιατί μετά τη δοξολογία που απολαμβάνω όλα αυτά που μου έδωσε ο Θεός, όλα όσα έχω και πάνω απ' όλα την υγεία μου, τον δοξάζω το Θεό για όλα όσα μου δίνει και τα καλά και τα άσχημα που επιτρέπει να έρχονται για άλλους λόγους, όπως έχουμε πει σε άλλο βίντεο. Τον δοξάζω το Θεό και μετά να τον ευχαριστώ που έχω την υγεία μου, που βλέπω, που ακούω, που περπατάω. Πόσα δεν θα μπορούσα να μου είχαν συμβεί. Και μετά να του ζητήσω αυτό που θέλω. Να τον παρακαλέσω για αυτό που θέλω. Στο τέλος. Να τον δοξολογήσω, να τον υμνήσω, να τον ευχαριστήσω και μετά να του ζητήσω. Αυτό λέει και η προσευχή που λέμε στη Θεία Λειτουργία. Σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε Κύριε. Και στο τέλος λέμε και δεόμεθά σου ο Θεός ημών και σε παρακαλούμε. Αυτό το σε υμνούμε που λέμε στα σάικ το σον είναι ο τρόπος που πρέπει ο άνθρωπος να προσεύχεται. Να προσεύχεστε αδελφοί μου, να δοξολογείτε, να ευχαριστείτε εν παντή τόπο το Θεό. Κάθε μέρα, ακόμα και στην οδήγηση, την ώρα που πλένετε γυναίκες στα πιάτα, την ώρα που εργάζεστε, την ώρα που κάνετε οτιδήποτε, ο νου σας να είναι σκοντά στο Θεό. Να ευχαριστείτε, να δοξολογείτε και στο τέλος να του ζητάτε και αυτό που θέλετε. Με ρωτούν επίσης πολλοί εάν η προσευχή μας και πώς θα καταλάβουμε ότι εισακούγεται από το Θεό. Εμείς αδελφοί μου θα το καταλάβουμε γιατί ο Θεός θα μας απαντήσει. Και μην ξεχνάτε ότι απαντάει σύμφωνα με τα αιτήματά μας. Δηλαδή αν το αίτημα που κάνουμε είναι προς σωτηρία και προς το συμφέρον της ψυχής μας, τότε ο Κύριος θα το κάνει. Θα το κάνει ο Κύριος. Να ξέρετε όταν όμως είναι για να πάρουμε την ελευθερία από κάλο ένα άλλο πρόσωπο, τότε ο Κύριος δεν παραβιάζει την ελευθερία του αλλονού προσώπου. Τι εννοώ? Κάποιος παίρνει ναρκωτικά και εγώ προσεύχομαι να τα σταματήσει τα ναρκωτικά ή οτιδήποτε κακό του συμβαίνει, το οποίο θέλει όμως και με επιλογή του ελεύθερη κάνει ο άλλος. Τότε η προσευχή μου, να ξέρετε, την ακούει ο Θεός, αλλά δεν θα παραβιάσει ποτέ ο Θεός την ελευθερία του ναρκωμανή. Αφού εκείνος δεν θέλει να κόψει τα ναρκωτικά ή θέλει να μιχεύει, θέλει να πορνεύει, θέλει να μεθάει και έγινε αλκοολικός, η προσευχή μου ακούγεται από το Θεό, αλλά δεν την πραγματοποιεί ο Θεός. Με χρυσό του ο ασθενής και εκείνος πει «Βοηθήστε με, Θεέ μου, βοήθαμε». Τότε όταν παραδώσει την ελευθερία του στο Θεό και ζητήσει τη βοήθειά του, τότε θα την έχει. Άρα πολλές φορές, εάν δεν είναι προς το συμφέρον αυτά της ψυχής μας που ζητάμε, ο Θεός μπορεί να μην τα πραγματοποιήσει. Εάν βλέπει ότι από αυτό που ζητάμε κάτι κακό θα μας βγει στο μέλλον. Ή εάν παραβιάζει η προσευχή μας τα όρια και την ελευθερία ενός αλλουνού προσώπου. Εμείς όμως δεν πάβουμε να ζητάμε τουλάχιστον τη φώτιση του ανθρώπου εκείνου. Να τον φωτίσει να κατανοήσει ότι καταστρέφεται. Ή ότι με αυτό που κάνει αμαρτάνει και θα χάσει την ψυχή του. Σε κάθε περίπτωση,
Εμείς προσευχόμαστε στον Κύριό μας και Εκείνος ξέρει πότε πρέπει να απαντήσει. Εμείς δεν σταματάμε να δοξολογούμε, να τον υμνούμε, να τον ευχαριστούμε και να δεόμεθα. Ας μην ξεχνούμε ακόμα ότι η μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, ο οποίος είχε απομακρυνθεί και ήταν άσωτος, 17 χρόνια προσευχόταν με τα δακρύων. Και μετά από 17 χρόνια, όταν ορίμασε το πράγμα, τότε εφωτίστη ο Άγιος Αυγουστίνος και άλλαξε ζωή. Έγινε το θαύμα και από αμαρτωλός έγινε Άγιος. Εάν λοιπόν η Αγία Μόνικα, η μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, επέμενε 17 χρόνια και με τα δάκρυά της σχημάτισε λίμνη δακρύων και δεν σταματούσε μέχρι ότου δει τον Υιόν της να έρθει κοντά στο Χριστό, που ήταν για τη σωτηρία της ψυχής του, και επέμενε, άρα και εμείς θα επιμένουμε στην προσευχή. Ο επιμένων νικά, αδελφοί μου. Αλλά να προσέχετε, γιατί ο διάβολος δεν θέλει να έχουμε αυτή την επικοινωνία και τη συνομιλία με το Θεό. Και γι' αυτό προσέξτε ότι την ώρα που πάμε να προσευχηθούμε, βιαζόμαστε. Την ώρα που πάμε να προσευχηθούμε, χασμουριόμαστε. Την ώρα που πάμε να προσευχηθούμε, μας φέρνει νύστα ο δαίμονας. Αντίστητε το διαβόλο και φεύξε τα φημών. Αφήστε την ψυχή σας να πετάξει προς τα ουράνια. Όπως σας είπα, όπου και αν είσαι, εν παντή καιρό ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εφαρμόστε το, αδελφοί μου, και σιγά σιγά, ανεβαίνοντας τα στάδια, θα φτάσετε και θα επιτύχετε την ωερά προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Και την ωερά προσευχή εύχομαι ο Χριστός να σας την κάνει καρδιακή προσευχή. Και τότε θα αισθανθείτε όλο το μεγαλείο της πίστεώς μας. Τότε πραγματικά θα έχετε γίνει ένα με το Θεό. Όπως γίνεται ο αγαπημένος με την αγαπημένη του. Ενώνονται και οι ίδιοι βιώνουν ό,τι το καλύτερο μπορούν να ζήσουν. Αυτό να ζήσετε κι εσείς, εύχομαι, μέσα από την προσευχή σας. Επίσης, να βάζουμε μεσίτες την Παναγία μας, τη μητέρα του και τους Αγίους μας. Θα πει ίσως κάποιος προτεστάντης, αν παρακολουθεί την εκπομπή μας, θα μας πει, μα εις μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο Ιησούς Χριστός. Ναι, μεταξύ Θεού Πατρός και ανθρώπων, ένας είναι ο μεσίτης. Είναι ο Θεός, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Μεταξύ όμως του Χριστού και εμένα μεσολαβούν οι Θεοτόκος, μεσολαβούν οι Άγιοι. Μεταξύ Θεού Πατρός και εμένα όντως είναι μόνον ο Χριστός. Μεταξύ όμως Χριστού και εμένα μεσολαβούν πάρα πολύ και προσεύχονται. Και ισχύουν οι μεσητείες των Αγίων. Το βλέπουμε και στην Αποκάλυψη, όπου οι 24 πρεσβύτεροι κυκλώνουν το θρόνο του Θεού και μεταφέρουν, λέει, τις προσευχές των χριστιανών στον ίδιο το Θεό. Άρα και η Αποκάλυψη μας λέει ότι οι 24 πρεσβύτεροι μεταφέρουν τις προσευχές μας. Άρα υπάρχει πρεσβεία και μεσητεία προς το Θεό και από τη Θεοτόκο και από τους Αγίους μας. Πολύ ισχύει η δέησης δικαίου ενεργουμένη. Δηλαδή η δέησης ενός Αγίου ανθρώπου ισχύει και μετράει στα μάτια του Θεού. Γι' αυτό και εμείς να ζητάμε την προσευχή των υπολείπων ανθρώπων. Αυτά τα ολίγα είχα, αγαπητοί μου, να σας πω. Και όσοι θέλετε να ζήσετε πιο πνευματικά την προσευχή, όσοι θέλετε να βιώσετε μερικά πράγματα, έχω γράψει 2 βιβλία, τα οποία λέγονται «Σύγχρονος γεροντικός λόγος». Σύγχρονος γεροντικός λόγος. Είναι ο πρώτος και ο δεύτερος τόμος. Μπορείτε να τα βρείτε στο μοναστήρι μας, αλλά όσοι μένετε στην Αθήνα, μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το κατάστημα, το Κελάρι. Εκεί υπάρχουν εκκλησιαστικά είδη. Είναι Ιπποκράτους 15 και Ακαδημίας, γωνία. Επίσης μπορείτε να τα βρείτε και διαδικτυακά στο e-shop, ηλεκτρονικά δηλαδή, γράφοντας με λατινικά χαρακτήρα, με λατινικούς χαρακτήρες, μία λέξη, μοναστηριακό-κελάρι.gr.
Και μην ξεχνάτε να γράφεστε, αδελφοί μου, στο κανάλι μας και να το διαδίδετε. Να ανεβάζετε τις ομιλίες μας στο Facebook και να τις διαδίδετε. Και κάτι άλλο, θα σας παρακαλέσω και θα σας ζητήσω. Θέλω την προσευχή σας. Θέλω σε κάθε προσευχή που κάνετε να προσεύχεστε και για μένα. Ο Απόστολος Παύλος ζητούσε από τους χριστιανούς όταν ζούσε να προσεύχονται για τον Παύλο. Το ίδιο ζητώ κι εγώ. Έχουμε ανάγκη ο ένας της προσευχής του άλλου. Να λέτε στην προσευχή σας όχι πολλά λόγια. Μνήστητη Κύριε, μνήστητη νεκταρίου ιερομονάχου και της συνοδείας αυτού. Σας ευχαριστώ. Σύντομα θα είμαστε και πάλι μαζί σας.